Ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία συνδέεται άρρηκτα με τους ενεργειακούς ανταγωνισμούς μονοπωλίων. Η ενεργειακή ακρίβεια για το λαό ήταν ήδη πριν τον πόλεμο σε ύψη ρεκόρ εξαιτίας της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων για την πράσινη μετάβαση, της απελευθέρωσης της ενέργειας, του χρηματιστηρίου ρήπων. Έτσι εγκαταλείφθηκαν τα ορυκτά καύσιμα και αναδείχθηκε το εισαγόμενο φυσικό αέριο σε στρατηγικό καύσιμο. Η επιτάχυνση της απεξάρτησης από το ρώσικο φυσικό αέριο και η επιλογή των δρομολογίων υγροποιημένου από τις Ηνωμένες Πολιτείες που προωθούν την κερδοφορία των Ελλήνων εφοπλιστών και τα σχέδια γεωστρατηγικής αναβάθμισης αστικής τάξης της Ελλάδας ως πύλης εισόδου για τα Δυτικά Βαλκάνια και τις αγορές της Ευρώπης προμηνύουν για το λαό ενεργειακή φτώχεια διαρκείας και εμπλοκή σε μεγάλους κινδύνους. Επηγόντως είναι ανάγκη μπροστά στα ανεπαρκέστατα κυβερνητικά μέτρα να καταργηθούν οι φόροι στα καύσιμα του ΦΠΑ, στα τρόφιμα και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, βαδίζοντας τον δρόμο της ανατροπής για να πάψουν η ενέργεια, τα τρόφιμα και η ίδια η εργατική δύναμη να αποτελούν εμπόρευμα.